Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς χθες ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ακόμη. Μάλιστα, πολύ σωστά, όπως έχετε πει και εσείς, δυστυχώς χθες γύρω στις 6:40 το απόγευμα, σε αντίμενο του αυτοδρόμου Λευκοσίας, Κοκκεδροτιάς, Ακακίου, λίγο μετά των ανισόβητων κυκλικών κόπων Κοκκεδροτιάς, κατεύθυνση του Αγάκη, όχημα το οποίο κινήτουν φύση φωνά με τις διαρεύνησεις στην αριστερή λόγη κυκλοφορίας, πέρασε κάποια στιγμή, χτύπησε σε πεζόν άτομο, το οποίο με βάση τις έρευνες φαίνεται ότι προσπαθούσε να διασταυρώσει τον αυτοδρόμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα και με την πορεία του οχήματος. Το όχημα προσπάθησε, φαίνεται, να αποφύγει τον πεζό και χτυπήθηκε και στο πίσω μέρος από δεύτερον όχημα, το οποίο κινείται και αυτό στην ίδια κατεύθυνση, δεξιά λωρίδα. Ο πεζός. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα, το οποίο ήδη διερευνάται. Δυστυχώς είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό του πεζού ατόμου και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Κύριε Μιλή, δεν αναφέραμε ότι πρόκειται για θανατηφόρο, γιατί δεν γνωρίζαμε αν έχουν ενημερωθεί εκεί του. Προφανώς για να το αναφέρετε είναι ανακοινώσιμο, σωστά? Ναι, σωστό. Μάλιστα, άρα δηλαδή ήταν θανατηφόρο τροχαίο τελικά χθες το βράδυ αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θύμα, κύριε Μιλή, προερχόταν από το Πουρνάρα και επιχείρησε να διασταυρώσει τον αυτοκινητόδρομο. Εντάξει, είναι κάποια δεδομένα τα οποία ήδη διερευνώνται. Φαίνεται ότι ήταν φιλοξενούμενο στο κέντρο διανομής φιλοξενία στο Πουρνάρα. Όμως, όπως έχω πει, προσπαθεί να διασταυρώσει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή, φαίνεται ότι ήταν ήδη στην περιοχή της κοινότητας Κοκκινοτιάς και πιθανόν να ήθελε να προχωρήσει προς το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα. Άρα ήταν από την κοινότητα προς το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα. Μάλιστα, άρα ήταν στην κοινότητα και πήγαινε προς το κέντρο και αν είναι ποτέ δυνατόν να διασταυρώνουμε αυτοκινητοδρόμους, κύριε Μιλή, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα, τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν οι οδηγοί τους, κύριε Μιλή? Εντάξει, ευτυχώς είναι με ελαφρούς, πολύ ελαφρούς τραυματισμούς οι δύο επιβαίνοντες, οι οδηγοί στα δύο πλεγόμενα οχήματα. Δεν είχαμε οποιοδήποτε άλλο σοβαρό τραυματισμό. Είναι και στον αυτοκινητόδρομο που και για ευνόητους λόγους απαγορεύεται η διακίνηση των πεζών στον αυτοκινητόδρομο, που είναι πιο μεγάλες οι ταχύτητες που διακινούνται οι οδηγοί. Λοιπόν, αλλά ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δει αν βρίσκονταν και εντός του ορίου ταχύτητας. Διακίνηση ο πεζών, ναι, σε οποιοδήποτε τμήμα. Ναι, 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 ναι. Και γρήγορα αντανακλαστικά να έχει, οι ταχύτητες είναι υψηλότερες στον αυτοκινητόδρομο. Αλλά ούτως ή αλλιώς έχετε δει την πορεία των δύο οχημάτων με τι ταχύτητα ταξίδευαν? Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι όλα υπό διερεύνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το δυστύχημα έγινε χθες γύρω στις 6 απόγευμα. Άρα ήδη βρισκόμαστε προς τις πρώτες ακόμα 12 ώρες του δυστυχήματος. Mm-hmm. Είναι όλα υπό διερεύνηση. Να δούμε όλα τα δεδομένα, με τι ταχύτητα κινούνται τα οχήματα, πώς είχαν κινηθεί για τη διάρκεια που είχαν χτυπήσει τον πεζό, mm-hmm, και πώς είχαν ακινητοποιηθεί. Όλα είναι υπό διερεύνηση ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Μιλή, είναι το τέταρτο θανατηφόρο τροχαίο για το 2023. Μάλιστα, ναι. Δυστυχώς από τις αρχές του χρόνου 2023, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιβάτες οχήματος, έναν οδηγό οχήματος και δυστυχώς εχθές μετρούμε και έναν πεζό σε αυτοκινητόδρομο. Δυστυχώς. Είναι μεγάλος ο αριθμός για τις πρώτες 20 ημέρες του νέου έτους, κύριε Μιλή. Ναι, σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι όλες μας οι προσπάθειες συνεχώς και μέσω της πληροφόρησης και ενημέρωσης καλούμε όλους τους οδηγούς αλλά και όσους υπόλοιπους χρήστες του οδηγού δικτύου που είναι και οι πεζοί, οι δικηγητές, οι μοσοκλητές να είναι προσεκτικοί στο οδηγό δίκτυο. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτή την περίπτωση από ότι έχουμε ήδη κάνει και αρκετές ενέργειες και σε σχέση και με το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα. Έχουμε μεταβεί ήδη σαν αστυνομία σε αυτά τα κέντρα σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε δώσει αρκετά φωσφορούχα γυλαίκα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους βλέπουμε δυστυχώς να προσπαθούν να μεταβούν πεζί σε κάποιες γειτονικές περιοχές που είναι πλησίον του κέντρου φιλοξενίας Πουρνάρα. Όμως έχουμε ήδη και ενημερώσει και αρκετές φορές μέσω και μεταφραστών ότι απαγορεύεται να διασταυρώνουν αυτοδρόμο γιατί δεν επιτρέπεται βάσει την νομοθεσία. Μάλιστα. Υπάρχει μια υπόγεια δίωδος κοντά στο γεφύρι που είναι και το μολ της Κοκκεδροτιάς, όπου ασφαλισμένα κάποιος μπορεί να διέρχεται από κάτω από αυτοδρόμο και να περάσει στις δυτικές περιοχές ή ανατολικές αναλόγως της κατεύθυνσης που δηλαδή μεταβεί. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κάποιες στιγμές και όταν έχουμε περιβολικό
προβαίνουμε άμεσα σε ενημέρωση και απομάκρυνση των πεζών από το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιλή.